Γεια σα! Σήμερα βρισκόμαστε στην εξειδικευμένη κλινική μαλλιών Advanced Hair Clinics με σκοπό να συνομιλήσουμε με τον Δ. Αναστάσιο Βεκρή, πλαστικό χειρουργό και επιστημονικό διευθυντή τη κλινική και έναν εκ των κορυφαίων χειρουργών μεταμόσχευση μαλλιών παγκοσμίω. Γεια σα, γιατρέ, και ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τη φιλοξενία. Γεια σου Έλληνα για ακόμη μια φορά, γιατί από ό,τι βλέπω οι απορίες του κοινού είναι πάρα πολλές και δεν τελειώνουν σε μια έτσι, συνεδρία. Ναι, αλλά είστε ο καταλληλότερος για να μας απαντήσει αυτές. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, έχουμε μαζέψει αρκετές ερωτήσεις που αφορούν την τριχόπτωση και τη μεταμόσχευση μαλλιών φυσικά. Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Και βέβαια. Ωραία. Έχω κάνει μεταμόσχευση μαλλιών στο παρελθόν και δυστυχώ έχω αποκτήσει μια μεγάλη ουλή στο πίσω μέρο του κεφαλιού, λέει ένα τηλεθεατή. Μπορεί αυτή να αποκατασταθεί. Μάλιστα. Προφανώ. Πρόκειται για επέμβαση μεταμόσχευση με την παλιά τεχνική, τη λεγόμενη τεχνική strip ή EVUT, που επειδή ακριβώ κόβεται τεμάχιο δέρματο και υποδορίου του από το πίσω μέρο, εκεί πέρα πρέπει να ραφτεί και αφήνει μία ουλή. Mm -hmm. Μικρότερη ή μεγαλύτερη, ανάλογα με την τεχνική που έχει χρησιμοποιηθεί. Δυστυχώ, πολλέ φορέ αυτέ οι ουλέ από κακή χειρουργική τεχνική είναι αρκετά πλατιέ, χωρί τρίχε φυσικά, mm -hmm. και έχουν και μία εμφάνιση από τα σημάδια που αφήνουν τα ράματα. Απάνω και κάτω από την ουλία αυτή που μοιάζει με το σκελετό ενό ψάριου, το λεγόμενο ψαροκόκαλο στην ορολογία τη δική μα. Αυτό είναι κάτι πολύ άσχημο όταν φαίνεται και ειδικά σε κοντά κουρέματα ή αποτρέπει του ανθρώπου από το να μπορούν να κουρευτούν mm. κοντά. Με τη σύγχρονη λοιπόν μεταμόσχευση μαλλιών και ειδικά με τεχνική FUE που μπορούμε να επέμβουμε τοπικά με τριχοθυλάκια μεμονωμένα, ε, συνήθω στα πλαίσια αποκατάσταση που κάνουμε μια δεύτερη επέμβαση mm -hmm. και προσθέτουμε πυκνότητα. Στον τριχοδό τη κεφαλή ή και μεμονωμένα μόνο για να φτιάξουμε την ουλή, έχουμε ε, τρει ουσιαστικά πιθανότητε να κάνουμε ε, την ουλή αυτή καλύτερη. Πρώτον, αν η ουλή είναι αρκετά πλατιά και υπάρχει ελαστικότητα, να χρησιμοποιήσουμε τεχνικέ πλαστική χειρουργική, να την κόψουμε και να την ξαναράψουμε την μια μικρότερη ουλή. Mm. Σε κάποιε περιπτώσει όμω που η ουλή δεν έχει αυτέ τι δυνατότητε, μπορούμε να εμφυτεύσουμε τριχοθυλάκια προερχόμενα είτε από τον τριχοδό τη κεφαλή. Είτε από άλλε περιοχέ του σώματο, είτε από το πρόσωπο συνήθω, που έχουν και πολύ καλή φύτρωση, είτε δευτερεύοντα από τον κορμό, κυρίω ο στήθο. Και τρίτον, ε, τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται και η τεχνική του micro pigmentation. Είναι ουσιαστικά μια τεχνική ιατρικού τατού, όπου μπορούμε, εφόσον υπάρχουν ενδιάμεσα κάποιε τρίχε, ώστε να παρέχουν μια κάλυψη και μια τρισδιάστατη έτσι απεικόνηση, να πάμε και να ε, με τον τεχνικό, τον ειδικό του τατού. Να καλύψουμε με χρώμα την περιοχή, σαν να υπάρχουν μικρά σπότ, μικρέ κοιλίδε που προσωμιάζουν με τρίχα. Mm -hmm. Αρκετέ φορέ γίνεται και συνδυασμό των δύο τεχνικών, δηλαδή και FUE και τα του. Μία κυρία είναι 52 ετών, είναι στην ημινόπαυση και είναι αντιμέτωπη με το πρόβλημα τη διάχυτη αλλοπεκία. Mm -hmm. Τι να κάνει για να αναστρέψει αυτή την κατάσταση. Καταρχά, στι γυναίκε αυτή ηλικία είναι λίγο περίπλογη και θέλει αρκετά προσοχή και η διάγνωση. Mm -hmm. Ποιο είναι το πραγματικό αίτιο. Γιατί. Μπορεί να είναι μια ανδρογενετικού τύπου αλλοπαικία που βρήκε την ευκαιρία να εκδηλωθεί λόγω τη εμινόπαυση mm -hmm. και τη ε, παύση τη προστασία από τι θηλυκέ ορμόνε, τα Μπορεί να είναι και μια διάχυτη αρέως άλλη αιτιολογία. Από ανεμία, από παθήσει του θηροειδού, αυτοάνωσα κτλ. Mm -hmm. Πρέπει λοιπόν να προηγηθούν εργαστηρικέ εξετάσει, ε, έλεγχο τη βλάβη και εν συνεχεία και εφόσον έχουμε καταλήξει ποιο ήταν το αίτιο, να πάμε στην κατάλληλη θεραπευτική αγωγή. Αν μιλάμε για διάχυτη αρέωση που δεν μπορεί λοιπόν να χρησιμοποιηθεί η δότερια περιοχή για να βάλουμε τριχοθυλάκια εκεί που λείπουν, θα πρέπει να πάμε με συντηρητική αγωγή. Θα ξεκινούσαμε λοιπόν ιδανικά με μη σε τοπική μορφή mm -hmm. και θα βάζαμε επιπρόσθετα και το PRP, την αυτόλογη μεσοθεραπεία mm -hmm. με το πλάσμα του αίματος το οποίο έχει εξαιρετικά αποτελέσματα. Mm -hmm μετά από χρόνια έντονη αποτρίχωση, έχει λέει, καταλήξει με πολύ αρέα φρύδια. Μάλλον αυτή η κυρία. Θα μπορούσε λέει, να κάνει κάποια εμφύτευση για να αποκτήσει πυκνότερα φρύδια. Βεβαίω. Γίνεται εμφύτευση στα φρύδια ανάλογα με το τι λείπει. Αρκετέ φορέ είναι οι περιπτώσει αυτέ που αναφέρει, ε, που έχουν αποτριχωθεί στο παρελθόν. Mm. Υπάρχουν περιπτώσει συγγενού έλλειψη φρυδιών. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι δηλαδή, με πιο αρέα και πιο αδύναμα φρύδια. Mm -hmm. Υπάρχουν καταστάσει που συνδυάζονται με παθήσει του θηροειδού που επίση λεπταίνουν οι τρίξη των φρυδιών και καμιά φορά, όχι τόσο βέβαια σε κυρίε, κυρίω σε άντρε, υπάρχουν και ατυχήματα. Υπάρχουν δηλαδή ουλέ που έχουν σχηματιστεί από κάποιο τραύμα που έχει προηγηθεί, συνήθω από τροχαία ατυχήματα mm -hmm. ή από έγκαυμα. Mm -hmm. Σε όλε αυτέ τι περιπτώσει μπορούμε να παρέμβουμε με τη μεταφορά τριχοθυλακίων, συνήθω από το τριχοτό τη κεφαλή, με πάρα πολύ μικρά εργαλεία, πολύ μικρότερη διαμέτρου, για να μοιάζουν οι τρίχε που μεταφέρουμε με τι τρίχε του φρυδιού. Και βέβαια είναι μια διαδικασία που θέλει αρκετά έτσι, τεχνικά χαρακτηριστικά πιο εξελιγμένα, mm -hmm. αλλά μπορεί να γίνει και το κάνουμε αρκετά συχνά. Mm -hmm. Αναφέρατε νωρίτερα την ουσία τη μινοξυδήλη. Η χρήση μινοξυδήλη πώ βοηθάει στην καταπολέμηση τη τριχόπτωση. Η μινοξυδήλη είναι ίσω το πιο γνωστό και το πιο παλιό από τα φάρμακα που χρησιμοποιούμε στην αντιμετώπιση τη τριχόπτωση. Ε, έχει ξεκινήσει την καριέρα τη σαν αντιυπερτασικό φάρμακο, αγκιοδιασταλτικό. Δεν δούλεψε έτσι ποτέ. Αντιθέτω, βρέθηκε στου ασθενεί που το χρησιμοποιούσαν ότι ε, προκαλούσε τριχοφία. Είτε mm -hmm. επιθυμή σε περιοχή που δεν το θέλανε στο πρόσωπο, είτε ακόμη και στον τριχοτό τη κεφαλή. Mm -hmm. Αυτό λοιπόν μετά έκανε τη μινοξυδίλη δημοφιλή και τη έχει δώσει ένδειξη παγκοσμίω για τη χρήση τοπικά mm -hmm. στην ε, ανδρογενειακή mm -hmm. Ε, Ο τρόπο δράση, αν και δεν είναι 100% γνωστό. Πιστεύουμε σήμερα, με τις νεότερες απόψει, ότι έχει να κάνει με την παράταση του κύκλου ζωής της τρίχας. Την λεγόμενη φάση ανάπτυξη ή αναγενή φάση. Mm -hmm. Άρα, κρατάει με λίγα λόγια τι τρίχε στο κεφάλι μα για περισσότερο χρονικό διάστημα. Mm -hmm. Για πόσο καιρό θα πρέπει να εφαρμόζει κανεί τη μηνοξυδήλη και πότε θα δει αποτελέσματα, Θα στεναχωρήσω εκεί, μου φαίνεται, του τηλε... τηλεθεατέ και του φίλου μα, αλλά όπω συνηθίζω να λέω και στο consultation, για όσα χρόνια θέλουμε να έχουμε υγιή μαλλιά. Mm -hmm. Ένα τηλεθεατή έχει έντονη τριχόπτωση και ειδικά τώρα, μάλλον είναι τηλεθεάτρια, γιατί λέει ειδικά τώρα σε περίοδο αλοχεία. Mm. Τι θα μου προτείνετε να κάνω, Πολύ σωστά. Οι γυναίκε όταν περνάνε τη φάση ε, και τη κοίηση και τη λοχία, αλλά και τη φάση του θυλασμού και για διατροφικού λόγου, αλλά και λόγω τη διαταραχή των θηλυκών ορμόνων μπορεί, εφόσον έχουν και το κατάλληλο υπόστρωμα, να εμφανίσουν μια αρέωση των μαλλιών, μια εξεσημασμένη τριχόπτωση. Αν δεν υπάρχει γενετικό υπόστρωμα, συνήθω η τριχόπτωση αυτή είναι αναστρέψιμη μετά, ακόμα και χωρί αγωγή. Mm -hmm. Αν όμω υπάρχει υπόστρωμα ανδρογενετική αλοπεγία, είτε κληρονομικό ιστορικό από την οικογένεια, mm -hmm. καλό είναι να υπάρχει και μια αγωγή με μηνοξιδήλι, η οποία είναι ένα φάρμακο που δίνεται σε τοπική μορφή και είναι αρκετά ασφαλέ. Ε, για τη χρήση ακόμη και σε θυλασμό. Αν όμω υπάρχει οποιαδήποτε επιφύλαξη για τη χρήση φαρμάκου κατά τη διάρκεια ας πούμε, του θυλασμού μετά τη λοχεία, τότε η μόνη ασφαλή θεραπεία είναι η αυτόλογη μεσοθεραπεία με PRP. Mm -hmm. Χωρί καμία φαρμακευτική αγωγή, απλά εκμεταλλευόμαστε τι ιδιότητε των αυξητικών παραγόντων που βρίσκονται στο πλάσμα του ιδίου του ασθενού. Mm -hmm. Πώ είναι η εμπειρία κατά την εφαρμογή τη θεραπεία PRP, Είναι επώδυνη. Η θεραπεία PRP είναι πολύ καλά ανεκτή και είναι και πολύ γνωστή εδώ που τα λέμε. Mm -hmm. Και εσύ μπορεί, σαν κοπέλα, να μην έχει κάνει για τα μαλλιά, γιατί έχει πολύ ωραία μαλλί, μπορεί να έχει κάνει για το πρόσωπό σου ενδεχομένω. Ε, είναι δηλαδή θεραπείε που εφαρμόζονται για την αναγέννηση όχι μόνο των μαλλιών αλλά και του δέρματο. Ε, επειδή γίνονται με μικρονίτλινγκ, με μικροενέσει. Η με δέρμα ρόλερ συνήθω δεν απαιτούν ούτε τοπική αναισθησία ούτε κάποιο άλλο ιδιαίτερο χειρισμό. Mm -hmm. Αν τώρα βέβαια κάποιο είναι πολύ ευαίσθητο, έχουμε τεχνικέ να κάνουμε και τοπική αναισθησία mm -hmm. ώστε να μην πονάει καθόλου ο ασθενή. Για ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα, πόσε συνεδρίε PRP πρέπει να γίνουν. Τα πρωτόκολλα που εφαρμόζουμε και συμβαδίζουν με τα διεθνή πρωτόκολλα mm -hmm. είναι εφαρμογή τεσσάρων συνεδριών με διάστημα ενό μηνό και εν συνεχεία ε, μία θεραπεία. Αναμνηστική, ε, σαν follow-up, ανατρίμηνο ή αναεξάμηνο για συντήρηση. Mm -hmm. Τέλο, ένα κύριο αντιμετωπίζει πρόβλημα με την υγεία των μαλλιών του, αλλά δεν ξέρει ποιο είναι, ε, είναι ο ειδικό, ποιο είναι ο κατάλληλο για να εμπιστευτεί. Εσεί τι του προτείνετε, Εγώ θα έλεγα μακριά από γυναικολόγου, παιδιάτρους, mm -hmm. ε, πυρηνικού φυσικού, δεν ξέρω τι να πω. Αστείευομαι. Δερματολόγο και πλαστικό χειρουργό. Και κυρίω. Άνθρωποι των ειδικότητων αυτών που να έχουν εξειδίκευση πάνω στην τριχόπτωση και τη μεταμόσχευση μαλλιών. Γιατί, ε, κακά τα ψέματα, και η επιστήμη η δική μα, εγώ είμαι πλαστικό χειρουργό, έχει τόσα πολλά παρακλάδια mm -hmm. που δεν μπορεί να είσαι εξίσου καλό και έμπειρο σε όλα. Άρα, θα πρέπει να κάνουμε την αναζήτησή μα και να βρούμε τον άνθρωπο τη κατάλληλη ειδικότητα και κυρίω να δούμε την εξειδίκευσή του και την εμπειρία του πάνω στο κομμάτι αυτό. Φυσικά. Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Βεκρή για όλε τι απαντήσει που μα δώσατε. Εγώ σα ευχαριστώ. Ελπίζω να διαφωτίσαμε αρκετά το κοινό μα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.